Πάμε στην Ισπανία. Να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Παπά, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνοϊσπανικού Επιμελητηρίου και οικονομολόγος, βέβαια. Την καλησπέρα μας, κύριε Παπά, από Ελλάδα. Καλησπέρα σας, κύριε Νικό. Πρωτοφανής καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη και την περιοχή, εκεί την Ισπανία γενικότερα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ζούμε το πιο ζεστό και ξηρό καλοκαίρι στην Ισπανία τα τελευταία σίγουρα πάνω από 30-40 χρόνια. Έχουμε θερμοκρασίες, για παράδειγμα, σήμερα στη Μαδρίτη οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν από 38 μέχρι 19 βαθμούς και αύριο 39 με 22. 22 θα είναι η πιο χαμηλότερη το βράδυ. Οπότε φανταστείτε να μπορεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος εργάζεται την επόμενη μέρα να μπορέσει να κοιμηθεί με αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι αδύνατον. Πρωτοφανής καύσωνας. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται βέβαια, με ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Δεν ξέρω, οι αρχές εκεί προτρέπουν τον κόσμο να μην κυκλοφορεί, να μην προχωρά σε άσκοπες μετακινήσεις. Τι σας λένε? Ακριβώς, ναι. Προτείνουν και συστήνουν να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις, ο κόσμος να πίνει αρκετό υγρά για να μπορέσει να μην πάθει αφυδάτωση και να προστατεύεται από την εκθέση στον ήλιο. Το τεστ είναι προχθές. Ένας ολοκαθαριστής πέθανε στις 5.30 ώρα το απόγευμα με 40 βαθμούς Κελσίου στη Μαδρίτη, λόγω του σώματος, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, έφτασε να έχει 42 βαθμούς. Έχουμε επίσης πάρα πολλές πυρκαγιές. Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 38 πυρκαγιές, από τις οποίες 6 είναι επικίνδυνες. Έχουν κρυθεί πάρα πολύ επικίνδυνες και έχουν, από ό,τι διάβαζα σήμερα το πρωί στις εφημερίδες, έχουν καεί 5.000 χεκτάρια, τα οποία το κάθε χεκτάριο είναι 10.000 στρέμματα. Μιλάμε για 650 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη την Ισπανία. Είναι μεγάλο το νούμερο και οι αρχές το αποδίδουν όχι μόνο σε εμπρισμό, που υπάρχουν εμπρισμοί κάθε χρόνο στην Ισπανία, όπως και παντού, αλλά και περισσότερο σε οξυρό, θερμό καλοκαίρι και στην κλιματική αλλαγή. Αυτό καλοκαίρι, από ό,τι διάβαζα, έχει αυξηθεί η μέση θερμοκρασία γύρω στον 1,5 με 2 βαθμούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ από το περσινό σχέση με το περσινό καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ. Κύριε η διαφορά σε σχέση με πέρυσι, πέρα από τις θερμοκρασίες που μας λέτε ότι είναι για πρώτη φορά ίσως να έχει αγγίξει, ας πούμε, τέτοιους βαθμούς Κελσίου, πού αλλού, εσείς πού το εντοπίζετε, πού αλλού το βλέπετε, πέρα από τις φωτιές και την υψηλή θερμοκρασία? Είναι η διάρκεια της ζέστης. Δηλαδή, άλλα καλοκαίρια έκανε 2-3, το πολύ μια εβδομάδα το καλοκαίρι υψηλές θερμοκρασίες και μετά έπεφτε. Τώρα είμαστε εδώ και 3 εβδομάδες με υψηλές θερμοκρασίες. Είναι συνεχόμενο το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πρόβλεψη, δηλαδή από το Δήμο, για παράδειγμα στη Μαδρίτη, στην περιοχή που είστε εσείς, έχουν ανοίξει αίθουσες, υπάρχει έτσι μια πρόβλεψη και για τους αστέγους? Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, υπάρχει. Οι αστέγοι πάντα έχουν την πρόνοια, διότι τους προσέχει, έχουν τα καταλήμματά τους για να μπορέσουν να πάνε. Και οι περισσότεροι, κοιτάξτε, τα μέτρα δεν είναι κάτι διαφορετικό από το περασμένο καλοκαίρι, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι στη Μαδρίτη, τουλάχιστον που ζω, έχουν το air condition, έχουν μέσα να μπορέσουν να δροσιστούν. Εκεί που δίνεται περισσότερο ενδιαφέρον και προσοχή είναι στους αστέγους, σε αυτούς τους πληθυσμούς οι οποίοι είναι άνθρωποι που είναι στο δρόμο ουσιαστικά. Και αυτοί έχουν να μπορέσουν να πάνε σε δημοτικά καταλήμματα ή καταστήματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη ζέστη. Δεν υπάρχει, σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που είναι το σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση, εκτός από την κλιματική αλλαγή, έχει δημιουργηθεί πολύ θόρυβο στην Ισπανία, είναι ότι για κάποια χρόνια τα δάση δεν είχαν καθαριστεί. Μου θυμίζει αυτό που έγινε στην Ελλάδα πέρσι με τις μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου, όπου είναι ένα άλλο παράγοντα στον οποίο αποδίδεται αυτές οι πυρκαγιές. Μεγάλη συζήτηση στην Ισπανία για να μπορέσουν να προσλάβουν εποχικούς υπαλλήλους ή να βρουν έναν τρόπο να μπορέσουν να καθαρίσουν. Λίγο αργά, λίγο αργά η αλήθεια είναι, κύριε Παπά. Αυτό πρέπει να γίνει. Ναι. Τέτοια εποχή τώρα. Τι λέμε, τι συζητάμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Την καλησπέρα μας από Ελλάδα, από Κρήτη, κύριε Παπά.